Τον κύριο Άντι Αποστόλου, τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και απολογούμαστε για την καθυστέρηση. Κύριε Αποστόλου, χθες βρεθήκατε στην Επιτροπή Εργασίας που συζήτησε το θέμα του σφαγείου και από όσα είπατε έχει να γίνει έλεγχος στο συγκεκριμένο σφαγείο από το 2017. Η διαδικασία είναι να παίρνετε καταγγελίες για να ελέγχετε. Αντιλαμβάνομαστε ότι είναι πολλοί χώροι εργασίας που καλείται να ελέγξει η υπηρεσία σας. Ωστόσο, ναι, δεν είναι αρκετό το διάστημα ελέγχου που έχει παρέλθει. Ναι, ακριβώς το τι είχαμε πει είναι ότι ως υπηρεσία επιθεωρήσεων δεν είχαμε οποιαδήποτε καταγγελία ή δεν είχαμε προβεί σε οποιαδήποτε επιθεώρηση από το 2017 που είναι η ημερομηνία σύστασης της υπηρεσίας με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε... Το 2017 είχε ελεγχθεί, δηλαδή κύριε Αποστόλου, είναι το ορόσημα από τότε που ξεκίνησε η υπηρεσία. Ελέγχθηκε το 2017 το εν λόγω σφαγείο? Όχι, όχι από την υπηρεσία επιθεωρήσεων, όχι. Απλώς θα έλεγα ότι υπάρχει μια καθορισμένη διαδικασία που ακολουθούμε εδώ και 3 χρόνια περίπου. Λαμβάνουμε καταγγελίες ή πληροφορίες από τη γραμμή ανώνυμων πληροφοριών την 77-77-85-77. Περίπου το 80% των επιθεωρήσεων προκύπτουν μέσα από αυτές τις καταγγελίες ή πληροφορίες. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Υπουργό Εργασίας με βάση των νόμων, στο οποίο έχουν επιλεγεί γύρω στους 14 κλάδους και ανά μήνα γίνεται μια επικεντρωμένη εκστρατεία σε κάθε έναν από αυτούς τους κλάδους σε σχέση με την αδύλωτη εργασία. Και τέλος υπάρχουν και αυτευάγγελτες καταγγελίες. Εντάξει, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής οι οικονομικές δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με ασφαγεία, κυρίως του γεγονότος ότι εκδίδονταν αρκετές άδειες από πλευράς του Υπουργείου για απασχόληση αλλοδαπών, ήταν ένας κλάδος που είχε εγκριθεί ότι δεν χρειάζεται να γίνουν επιθεωρήσεις στο βαθμό που έγιναν. Φαίνεται ότι αυτόν θα πρέπει από πλευράς τουλάχιστον δικής μας σαν υπηρεσία να τα γνωρίσουμε και πλέον να τους συμπεριλάβουμε μέσα στους κλάδους που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις. Και εδώ να σημειώσω ότι οι εργοδότες οι οποίοι εντοπίζονται να παραβιάζουν την νομοθεσία για την αδύλωτη εργασία συμπεριλαμβάνονται διαδικαστικά σε έναν κατάλογο όπου ακολουθεί επαναληψική και επαναληψικές επιθεωρήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ανιέτως. Ναι, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι στον λόγο σφαγείο από τους 107 εργαζομένους οι 61 ήταν αδήλωτοι. Και για κάθε ένα αδήλωτο επιβάλλεται πρόστιμο 3.500 ευρώ. Αυτό έχει γίνει από την υπηρεσία σας? Έχουν ακολουθηθεί οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Μετά την έκδοση διαπίστωσης παράβασης κατά τη στιγμή της επιθεώρησης έχουν παρέλθει 5 μέρες που ορίζει η νομοθεσία και έχουμε προχωρήσει στην έκδοση του διοικητικού προστίμου, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί με συστημένο ταχυδρομείο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, στον εργοδότη. Τώρα, οι συνθήκες εργασίας και διαμονής των εργαζομένων στο σφαγείο, δηλωμένων ή όχι, σας έχουν απασχολήσει? Από ό,τι είδα χθες είχατε πει ότι είχατε ελέγξει, που μένουν απλά δεν γνωρίζατε τον αριθμό σε κάθε μικρό χώρο. Είναι κάποια υποστατικά, είναι containers, τι είναι αυτά που έμεναν μέσα? Αυτόν αφορούσε την ερώτηση που είχε γίνει από τους βουλευτές ό,τι αφορά τις συνθήκες διαμονής. Και είχαμε να απαντήσει ότι κατά την επιθεώρηση που έγινε στις 10 Νοεμβρίου είχαμε δει τους χώρους διαμονής. Φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τις βασικές προδιαγραφές, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν διευκολύνσεις κουζίνας, να υπάρχει αποχωρητήριο, σωστός εξαρισμός και θερμοκρασίες. Φαίνεται αυτόν ότι εκπρόσωψος υπήρχαν στα συγκεκριμένα αποστατικά. Τώρα, αν τα αποστατικά αυτά νόμιμα ήταν εκεί, παράνομα, δεν είναι μέσα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας να το ελέγξει. Αυτό που είχαμε προσθέσει επίσης είναι ότι τα συγκεκριμένα αποστατικά ήταν χώροι για τα οποία μπορούσαν να φιλοξενήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και πάλι δεν γνωρίζαμε. Ναι, μετρώντας τα κρεβάτια δεν μπορούσατε, δεν υπάρχουν κρεβάτια? Εντάξει, αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν μέσα άτομα τα οποία βρίσκονται σε υποχρεωτική καραντίνα. Δεν είναι τόσο εύκολο τώρα ο έλεγχος. Ναι. Αυτό είναι κάτι που θα κληθεί ο εργοδότης ο ίδιος να απαντήσει, γιατί
Κάθε εργοδότης ο οποίος υποβάλλει αίτηση και εγκρίνεται για απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού, καταγράφεται μέσα στην έγκριση της άδειας ότι πρέπει να αποδείξει τους συγκεκριμένους χώρους διαμονής, οι οποίοι να πληρούν, όπως έχω πει, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άρα, στο τέλος της ημέρας, θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει και μέρος της γενικότερης εξέτασης από πλευράς του Τμήματος Εργασίας, που είναι η αρμόδια αρχή του Υπουργείου σε σχέση με την απασχόληση αλλοδαπών, για το όλο θέμα με το συγκεκριμένο εργοδότη. Ναι. Τώρα, κύριε Αποστόλου, όμως, λόγω αυτού που προέκυψε, ως υπηρεσία θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε, να καταρτήσετε ένα σχέδιο δράσης και ασχέτως των καταγγελιών που υποβάλλονται και από ποιους να υποβληθούν, πρέπει να γνωρίζουν κάποιοι ότι μπορούν να καταγγείλουν προκειμένου τις συνθήκες εργασίας ή το ο αδήλωτος θα καταγγείλει τον εαυτό του. Είναι κάποια θέματα τα οποία ενδεχομένως λόγω και αυτού που προέκυψε, αλλά λόγω και των ενδιάζουσων συνθήκων που διαβιούμε, θα μπορούσε να κάνετε ένα σχέδιο και να κάνετε πιο εντελεχείς ελέγχους σε τέτοιους χώρους που εργοδοτούν αίτητες ασύλου ή άλλος πώς που υπάρχει αυτό το θέμα. Ναι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες και βήματα από πλευράς του Υπουργείου σε σχέση με την προσπάθεια πάταξης της αδειλωτικής εργασίας. Έχει ναι. τροποποιηθεί. Αλλά εδώ βλέπετε από το 2017 δεν έχετε πάει. Ναι. Ναι, εντάξει, από το 2017 δεν έχουμε πάει στο συγκεκριμένο προστατικό, όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από το 2017 ετήσια υπηρεσία επιθεωρήσεων διεξάγει πέραν των 6.500 επιθεωρήσεων σε εργοδότες. Ναι. Συναντούμε πέραν των 15.000 εργοδοτουμένων. Όπως έχω πει, λειτουργούμε με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, σίγουρα χρήση βελτίωσης. Το έχω σημειώσει και στην αρχή ότι πλέον αναθεωρούμε κάποια δεδομένα που έρχονται ενώπιον μας σε σχέση με συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους. Δεν είναι κάτι που θα σταματήσει η προσπάθεια, δηλαδή πάταξη της αδειλωτικής εργασίας δεν είναι κάτι που θα σταματήσει να προσπαθούμε να το εντοπίζουμε και να το διορθώνουμε από πλευράς του Υπουργείου. Γι' αυτό άλλωστε ένας από τους κύριους λόγους που έχει συσταθεί με απόφαση του Υπουργείου Συμβουλίου η υπηρεσία επιθεωρήσεων. Υπάρχει σε διαδικασία η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος του Εργάνη, το οποίο έχει παραχωρηθεί δωρεάν από την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα θα είμαστε σε θέση να το βάλουμε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2020. Ήρθε δυστυχώς η πανδημία, μας έχει αλλάξει κάποια χρονοδιαγράμματα και αυτό το όπλο θα είναι έναν εξίσου αποτελεσματικό εργαλείο για τους επιθεωρητές και την υπηρεσία, όλους τους επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, στον τρόπο και στον ρόλο που διαδραματίζουν ο καθένας από την πλευρά του. Για παράδειγμα, ένας συνάδελφος του τμήματος που επιθεωρεί, για παράδειγμα, τις συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα εργοστάσιο, αν εντοπίζει ένα μεγάλο αριθμό αλλοδαπών, θα μπορεί αυτό να το καταχωρεί μέσα στο συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να αποτελεί έναν είδος κόκκινου σήματος σε επιθεωρητές άλλων τμήματων, όπως για παράδειγμα της υπηρεσίας επιθεωρήσεων, για μελλοντική επιθεώρηση σε σχέση με την αδήλωτη ή παράνομη εργασία. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.